Με ένα κατάλογο που μετρά πάνω από 70 θέματα στην αρμοδιότητά του, επιστρέφει στην έδρα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο Υφυπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος Γιώργος Σαμιράς από την πρώτη του περιοδία μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Ο κ. Σαμιράς είχε διαδοχικές συναντήσεις κατά τη διάρκεια του διημέρου με τον Περιφερειάρχη Πύρο Αλέξανδρο Καχρημάνη, τον πρόεδρο της ΠΕΔ Υπήρου και δήμαρχο Δοδόνης Χρήστο Ντακαλέτση και τους δημάρχους του νομού, ενώ λίγο μετά τις 5 αναμένεται να συναντήσει τον δήμαρχο Ιωαννίνων Μωυσή Λισάφ. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να τρέξουν, αλλά είναι και πολλές δυνατότητες στην Ήπειρο και τα Ιωάννινα, πιο ειδικά, και γι' αυτό επιδιώκω την συνεργασία όλων, γιατί η υπόθεση της προστασίας του περιβάλλοντος είναι μια υπόθεση εθνικής, σημείωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Τον κύριο Αμυρά υποδέχτηκε στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας ο πρόεδρος της ΔΕΠ, Θεόδωρος Τζαρούχης, ο οποίος του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, ενώ ο υφυπουργός σημείωσε ότι αποτελεί τιμή η επιλογή του για τη θέση αυτή από τον Πρωθυπουργό. Μεταξύ των ζητημάτων που τέθηκαν στη διάρκεια των επαφών του κυρίου Αμυρά με τους αυτοδιοικητικούς είναι η διαχείριση των υδάτων, η δυνατότητα του Δήμου να γνωμοδοτούν για έργα στα διοικητικά τους όρια, η προστασία του ορεινού όγκου και ανάδειξή του με αυστηρές προϋποθέσεις ώστε να ξαναζωντανέψουν τα χωριά, όπως είπε χαρακτηριστικά, αλλά και η ενεργειακή αναβάθμιση με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους διαβίωσης και παραγωγής. Με ιδιαίτερη χαρά υποδηχόμαστε στα γραφεία της Νομαρχιακής τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, τον δικό μας Γιώργο Αμυρά, τον βουλευτή του νομού μας, όπου στην πρώτη του επίσημη επίσκεψη στο νομό για θέματα αρμοδιότητάς του ζήτησε να έρθει και στα γραφεία να ενημερώσει προσωπικά για λίγα λεπτά τον πρόεδρο τον υποφαινόμενο. Εγώ τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για τις ευαισθησίες που από παλιά είχε και που τώρα είναι στο χέρι του να λύσει για το περιβάλλον και του ευχόμαστε ολόψυχα καλή δύναμη και κουράγιο στο έργο που έχει αναλάβει. Γιώργο, θερμά συγχαρητήρια για την ανάληψη καθηκόντων και καλή επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα, πραγματικά, και η ευθύνη επίσης πολύ μεγάλη να επιλέξει ο Πρωθυπουργός το πρόσωπό μου για τη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος υπεύθυνου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, για τα δάση, για τα ύδατά μας. Και στο πρόσωπό μου, σαφέστατα, νομίζω ότι τιμήθηκε ο κάθε Γιαννιώτης και η κάθε Γιαννιώτισσα. Θα κάνω λοιπόν ό,τι περνάει από το χέρι μου για να σταθώ έτσι αντάξιος των προσδοκιών όλων σας και όλων μας. Και η σκληρή δουλειά είναι, νομίζω, ο μόνος δρόμος για να τα πετύχουμε, για να το καταφέρουμε. Πήγα λοιπόν και επισκέφθηκα όλους τους δήμους του νομού μας. Ξεκίνησα από την Γκόνιτσα, συνέχισα με Τοπογόνη, Ζαγόρι, Μέτσοβο, Τζουμέρκα, Δοδόνη φυσικά και τώρα απόψε αργότερα θα συναντηθώ και με τον Δήμαρχο των Ιωαννιτών, τον κύριο Ελισάφ. Συναντήθηκα και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Καχρημάνη. Όπου και αν πήγα, σημείωσα πράγματα που πρέπει να τρέξουν γρήγορα. Σημείωσα και είδα ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες για τον φυσικό πλούτο της περιοχής, ευρύτερα της Ηπείρου, αλλά και ειδικότερα των Ιωαννίνων, να αναδειχθεί, να προστατευτεί πάνω απ' όλα. Και βεβαίως επιδιώκω τη συνεργασία όλων, και όλων των φορέων, και όλων των κομμάτων, και της κοινωνίας των πολιτών, διότι η υπόθεση της προστασίας του περιβάλλοντος είναι μια υπόθεση εθνική. Έτσι τα αντιλαμβάνομαι εγώ και έτσι τα προσεγγίζω στα νέα μου καθήκοντα. Σαφέστατα, το οικοσύστημα της λεκάνης παμβότητας, της λίμνης, είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ, έτσι θα έλεγα, επίκαιρο, το οποίο είναι στις πρώτες μου προτεραιότητες. Ετήθησαν πάρα πολλά θέματα σε σχέση με τη σωστή διαχείριση των υδάτων από όλους τους δήμους. Ετέθησαν ζητήματα σχετικά με τη δυνατότητα των Δήμων να γνωμοδοτούν για την εγκατάσταση διαφόρων έργων στα όρια τους. Πάνω απ' όλα όμως όλος ο κόσμος τον οποίο συνάντησα, είτε ήταν στελέχη της δημόσιας διοίκησης, είτε ήταν οι κάτοικοι των περιοχών στις οποίες πήγα, μου έλεγαν ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα βουνά μας, πρέπει να τα αναδείξουμε και να βρούμε τρόπο να κυκλοφορεί η οικονομία και ο τουρισμός με αυστηρές βέβαια προϋποθέσεις σε όλες τις περιοχές, έτσι ώστε να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας, τα οποία δυστυχώς, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα βέβαια, φθήνουν. Τέλος, είχα και συζητήσεις για τα ζητήματα της ενεργειακής αναβάθμισης, δηλαδή της δυνατότητας των ανθρώπων που ζουν σε παραδοσιακούς οικισμούς να μπορέσουν να
να επιδοτηθούν και να ενισχυθούν έτσι ώστε να μειώσουν το κόστος της ενέργειας που πληρώνουν κάθε χρόνο. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που σημείωσα, πάνω από 70 θέματα, τα οποία ένα προς ένα σε συνεργασία με τους Δήμους και με την κοινωνία των πολιτών θα τα βάλουμε κάτω και θα τα προχωρήσουμε. Στην κορυφή της ατζέντας, ωστόσο, βρίσκεται και το οικοσύστημα της λίμνης Παμβότιδας, με τον κύριο Μυρά να σημειώνει πως έχει ενημερωθεί σχετικά με το Προεδρικό Διάταγμα Παμβότιδας και αποτελεί γι' αυτόν προτεραιότητα. Προφανώς είναι πολύ νωρίς να κάνω ανακοινώσεις, αλλά σύντομα θα μπορούμε να πούμε περισσότερα, σημείωσε και πρόσθεσε πως θα έχει συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους προκειμένου να υπάρξει η αναγκαία επικαιροποίηση. Είναι πολύ νωρίς για να κάνω κάποια ανακοίνωση, αλλά σας βεβαιώ ότι σύντομα θα είμαι σε θέση να σας πω πολλά περισσότερα. Αν σας αρκεί η απάντηση. Ελπίζω πως λέει, είναι ότι το προεδρικό διάταγμα που θα ορίζει να το καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτό το περιβόητο προεδρικό διάταγμα για τη λίμνη και για την ευρύτερη λεκάνη της Παμβότιδας που χρόνια τα ακούμε και χρόνια δεν το βλέπουμε, είναι, με απλό τρόπο θα το πω, ένας χάρτης, ένας νόμος που θα λέει εδώ μπορείς να χτίσεις, εδώ δεν μπορείς, εδώ δεν μπορείς να κουνήσεις τίποτα, εδώ μπορείς να κάνεις μια αλφα δραστηριότητα. Αυτό δηλαδή το ξεκαθάρισμα του ποια δραστηριότητα μπορεί να αναπτυχθεί, με ποιες προϋποθέσεις και πού. Αυτό είναι με απλά λόγια το προεδρικό διάταγμα που όλοι περιμένουμε εδώ και 15 χρόνια και είναι στην πρώτη μου προτεραιότητα όσον αφορά την περιοχή μας. Εδώ θα πάρω πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει, είχε γίνει μάλιστα και από τον κύριο Καλογιάννη, τον συνάδελφό μας, μια πολύ καλή πρώτη δουλειά. Θα δούμε τι επικαιροποίησεις πρέπει να γίνουν, γιατί έχουν περάσει και αρκετά χρόνια και σαφέστατα θα συνεργαστούμε με όλους τους φορείς, τους τοπικούς φορείς και με μεμονωμένους ανθρώπους στα πλαίσια μιας ανοιχτής διαβούλευσης. Στο χαρτοφυλάκιο του κυρίου Αμυρά περνούν πλέον και αρμοδιότητες των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών στο πλαίσιο του νέου ενιαίου φορέα που έχει ιδρυθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Όπως ανέφερε, τώρα πλέον είναι δυνατή μια ενιαία προσέγγιση από τον κεντρικό φορέα που θα έχει χρηματοδότηση και από εθνικούς και από ευρωπαϊκούς πόρους, ώστε οι προστατευόμενες περιοχές να είναι πραγματικά προστατευμένες, όπως είπε. Έως σήμερα, για να ξέρει και ο κόσμος, υπήρχαν διάσπαρτοι 28 φορείς διαχείρισης σε όλη την Ελλάδα διαφόρων προστατευόμενων περιοχών. Και άλλοι 8 φορείς που είχαν μόνο διοικητικό συμβούλιο, δεν είχαν ούτε έναν εργαζόμενο, δεν είχαν καν γραφείο για να συνεδριάσουν. Τι έκανε η κυβέρνηση λοιπόν? Η κυβέρνηση αποφάσισε να οργανώσει και να συντονίσει τους κατατόπους φορείς διαχείρισης υπό τη σκέπη ενός ενιαίου οργανισμού, του ΟΦΗΠΕΚΑ. Αυτός ο οργανισμός είναι ο οργανισμός για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Αυτός ο οργανισμός λοιπόν θα διαδεχθεί ως καθολικός διάδοχος αυτού του κατακαιρματισμού και πλέον με δυνατότητα εσόδων που θα έχει και από τον κρατικό προϋπολογισμό και από ευρωπαϊκά ταμεία θα βάλει κάτω όρες προστατευόμενες περιοχές και θα αποφασίσει ποιες δράσεις πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε δεύτερο χρόνο ή πιο μακροπρόθεσμα, έτσι ώστε οι προστατευόμενες περιοχές να είναι πραγματικά προστατευόμενες. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο φορέας διαχείρισης εδώ, ο οποίος έχει κάνει βέβαια πάρα πολύ δουλειά, δεν το συζητάω, ωστόσο, ενώ της Παμβότιδας, δεν έχει συνεργασία και συντονισμό με το φορέα διαχείρισης των Εκβολών, για παράδειγμα του Καλαμά. Όλα αυτά είναι ένα ενιαίο οικοσύστημα. Ή με τον φορέα διαχείρισης και την προστατευόμενη περιοχή της Βορείας Πίνδου. Όλα αυτά αλλάζουν. Συνεργασία όλων, με όλους, με ένα σχέδιο και ένα προγραμματισμό κεντρικό, αλλά με τοπική διαχείριση. Στο πλαίσιο της συνάντησης που είχαν ο κύριος Αμυράς και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, συμφώνησαν στην επίσπευση της διαδικασίας για τη μεταφορά εξοπλισμού από τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις που θα είναι χρήσιμο στους Δήμους του Νομού Ιωαννίνων. Σύντομα, με την επανεκκίνηση και των δραστηριοτήτων που έχουν σταματήσει λόγω κορονοϊού, θα επισπεύσουμε τις διαδικασίες για να πάρουμε τον εξοπλισμό που είχα ζητήσει από την Ελληνικό ΑΕ και αυτός να μοιραστεί με σωστό και δίκαιο τρόπο στους Δήμους του Νομού και να ενισχύσουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις τους και όχι μόνο. Πρόκειται για εξοπλισμό μεγάλης αξίας που μας περιμένει, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Αμυράς. Έχουμε μια θετική εξέλιξη σε σχέση με την επίσπευση της μεταφοράς του εξοπλισμού, του αθλητικού εξοπλισμού και όχι μόνο, από τα γήπεδα, τα ολυμπιακά γήπεδα, τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις που υπάρχουν στο παλιό ελληνικό, που λέγαμε το παλιό αεροδρόμιο του ελληνικού στην Αθήνα. Συνοηθήκαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Καχρημάνη και επισπεύδουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε σύντομα, τώρα δηλαδή που από ό,τι φαίνεται φεύγουμε από τις σκληρές καραντίνες και αρχίζει σιγά σιγά να επανέρχεται η υγειονομική ασφάλεια και βεβαίως αν πάντοτε το επιτρέπουν τα επιδημιολογικά δεδομένα, εμείς θα επισπεύσουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε να πάρουμε αυτόν τον εξοπλισμό που είναι πραγματικά σύγχρονος και υψηλού επίπεδου και υψηλού
κόστους, να τον φέρουμε στα Γιάννενα και μετά, όπως έχουμε συμφωνήσει με την Ελληνικό ΑΕ, κατόπιν πρότασης που είχα κάνει στην Ελληνικό ΑΕ πολύ πριν αναλάβω θέση στην κυβέρνηση, να μοιραστεί με σωστό και δίκαιο τρόπο σε όλους τους δήμους του νομού μας. Όλοι οι δήμοι θα πάρουν και αθλητικό εξοπλισμό, αλλά και εξοπλισμό που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και αλλού. Για παράδειγμα, σας λέω εγώ, υπάρχουν οι λεγόμενες πυράντοχες πόρτες ασφαλείας, δηλαδή πόρτες που αντιστέκονται στη φωτιά. Μπορούν να μπουν σε μια λέσχη φιλίας, για παράδειγμα, ή σε ένα σχολείο ή σε κάποια διοικητικά δημοτικά κτίρια. Έχουμε πάρα πολύ εξοπλισμό μεγάλης αξίας που μας περιμένει και τώρα που ευτυχώς σιγά σιγά ο κορονοϊός υποχωρεί και τα μέτρα λελογισμένα μας επιτρέπουν, θα κάνουμε άμεσα αυτή τη μεταφορά σε συνεργασία με την περιφέρεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και επίσης και χρόνια πολλά μου επιτρέπετε, διότι σήμερα είναι ο πολιούχος της πόλης μας, είναι ο Άγιος Γιώργης ο Φιστανελάς. Επομένως, εύχομαι υγεία σε όλους και του χρόνου να μπορούμε να δοξάσουμε τον Άγιό μας χωρίς να φοράμε τις μάσκες. Ευχαριστώ πολύ.